Ναι, καλησπέρα. Και λέει ότι θα το συζητήσει αυτό το θέμα η ίδια προσωπικά με τον πρόεδρο Πούτιν, πλέοντας να έχει μια συνομιλία μαζί του για να δούμε, λέει, ποια μπορεί να ήταν η εμπλοκή της Ρωσίας σε αυτό το θέμα. Η ίδια δήλωσε ανησυχία. Την ανησυχία της και είπε ότι αυτό το στημένο βίντεο με τον Προτάσεβιτς ήταν πραγματικά συνταρακτικό, λέει, για μένα. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι σε κάθε δικτάτορα που εξετάζει ανάλογα σενάρια πρέπει να γίνει σαφές πως θα πληρώνει από εδώ και πέρα σκληρό και μεγάλο τίμημα. Οι Γερμανοί πολιτικοί εξακολουθούν να βάζουν τη Ρωσία στο κάδρο. Ο Νόμπερτ Ρέτκεν, ο πρόεδρος των εξωτερικών υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, στενός συνεργάτης της Καγκελαρίου, είπε ότι αυτή η κρατική αεροπειρατεία ήταν το λιγότερο γνωστή στο Κρεμλίνο, αλλά και επιχειρησιακά πρέπει να βοήθησε η ίδια η Ρωσία. Ο ίδιος προτείνει και παραπάνω κυρώσεις από χτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι λέει. Το Γερμανικό Ταμείο, το Γερμανικό Ταμείο Ανασυγκρότησης και Επιχειρήσεων, ναι, δανείζει αυτή τη στιγμή την Siemens για να κατασκευάσει στη Λευκορωσία ένα μεγάλο υπερσύγχρονο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Δεν γίνεται, λέει, αυτό να συνεχιστεί. Πρέπει να σταματήσουμε να τους δίνουμε εκεί χρήματα. Ο κύριος Βέμπερ, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είπε ότι είναι σίγουρος πως η Μόσχα και η ηγεσία της είναι πίσω από όλα αυτά και ο ίδιος προτείνει να υπάρξουν και άλλες κυρώσεις. Πρέπει, λέει, να ξαναδούμε από την αρχή το μεγάλο θέμα του Nord Stream 2. Εκεί λοιπόν υπάρχει στενή συνεργασία, όπως όλοι γνωρίζουμε, της Γερμανίας με τη Ρωσία. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.